πρώτη κυρία, η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Δεν έχει. Δεν απαντώ. Δεν ήταν ρητορική ερώτηση. Όχι, δεν απαντάτε. Μια χαρά, μια χαρά. Ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα και η άποψή του έχει ενδιαφέρον. Ας την ακούσουμε. Η συνέντευξη είναι στη Μέρη Αρώνη και μετά να σχολιάσουμε αυτά που μας έκαναν εντύπωση. Είναι μία, θα έλεγα, από τις χειρότερες πολιτικές στιγμές της Ελλάδας στην ιστορία της, των νεότερων χρόνων της. Μία στιγμή που υπάρχει αυτή η πολιτική αστάθεια και που η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι ηχείριστη. Νομίζω ότι ο κόσμος της Βουλής, ο πολιτικός κόσμος που εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο, δεν έχει πάρει το μήνυμα. Αν είχε πάρει το μήνυμα, νομίζω το λιγότερο θα ήταν εκλογές ή κάποιο άλλο σχήμα. Σίγουρα δεν θα ήταν ανασχηματισμός. Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα πολιτικής. Ο κόσμος στην πλατεία διαδηλώνει, και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες περιφερειακές πλατείες, σε όλη την Ελλάδα, και νομίζω ότι αυτό θα δυναμώσει. Δεν θα αλλάξει κάτι. Θα αλλάξει η πολιτική εναντίον του μνημονίου, θα αναδιαπραγματευτούν καινούριους όρους, ωφέλιμους προς τη χώρα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν θα κατέβαινα στο Σύνταγμα, όμως νιώθω ταυτισμένη με αυτόν τον κόσμο και νιώθω απόλυτα την αγανάκτηση αυτού του κόσμου και νομίζω ότι είχε αργήσει και να το εκδηλώσει. Έπρεπε να έχει γίνει για μένα και νωρίτερα αυτό. Τι είναι αυτό που σας κάνει? Πώς δεν το έβλεπε αυτό? Θα έλεγα ότι ο κόσμος εμπιστεύτηκε μία πολιτική που θα έμοιαζε στην πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου, μία σοσιαλιστική κυβέρνηση. Στη συνέχεια ανακάλυψε ότι η πολιτική που εφαρμόζει είναι περισσότερο δεξιά από μία φιλελεύθερη πολιτική. Και νιώθει προδομένος, νιώθει ότι του κλέψαν το όνειρο. Αυτό δεν είναι το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, σχολίασε μεταξύ άλλων η κυρία Παπανδρέου. Και νομίζω ότι δικαιούται να μιλάει η κυρία Παπανδρέου, όχι μόνο ως απλός πολίτης της χώρας, αλλά ακριβώς ως τελευταία σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και ως ένας άνθρωπος που γνώρισε και έζησε από μέσα τα πράγματα μιας περίοδου πολύ μεγάλης της ιστορίας χώρας. Μου επιτρέπετε.